έχουν 12 δόσεις. Ναι. Για οφειλή μέχρι 5.000 ευρώ λοιπόν δίνονται μέχρι και 100 δόσεις. Αυτό δικαίωση ή αν θέλει ο έφορος. Όχι, όχι, εδώ να μιλάμε για το ΙΚΑ. Ξεκινάμε από το ΙΚΑ, μια και έχουμε τον κύριο διοικητή. Θα πούμε αμέσως μετά και για την εφορία. Εμείς τέτοιες οφειλές δεν έχουμε, ξέρετε. Μόνο ο ΓΑΕ και ο ΑΕ. Το 5.000 οφειλή δεν έχετε. Ελάχιστες. Δεν ξέρω. Ενώ αντίθετα στην εφορία. Με τα κουσταριά χίλιες. Μέχρι 5.000 δεν έχετε. 5.000. Μέχρι 5.000. Μέχρι 5.000, εγώ πιστεύω ότι οι επιχειρήσεις που οφείλουν είναι μερικές χιλιάδες, κάτω από 5.000. Είναι λίγες δηλαδή. Ενώ στην εφορία είναι πάνω από 2 εκατομμύρια φορολογικοί. Ναι. Σας είναι πάνω από 5.000. Εμείς δεν είναι το ενδιαφέρον μας αυτό. Ναι. Είναι άνευ σημασία. Είναι και τα άλλα ταμεία όμως, κύριε διοικητά. Είναι ο ΓΑ και ο ΑΕ. Ο ΓΑ και ο ΑΕ έχουν πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Κυρίως ο ΓΑ. Έχουν πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Για να ρυθμιστεί λοιπόν. Τώρα, για να ρυθμιστεί πάνω από 5.000 ευρώ, χρειάζεται απόδειξη αδυναμίας πληρωμής. Ναι, να επιβεβαιώνεται. Πώς μπορεί να επιβεβαιωθεί αυτό, δηλαδή. Με τα στοιχεία που ήδη θα καταθέσει στο λογιστικό γραφείο που συνεργάζεται. Είμαι άνεργος. Αν είναι παραπάνω. Ναι. Θα αξιολογούνται από την υπηρεσία. Τώρα, το εύκολο να αποδείξει κάποιος είναι σήμερα κιόλας ότι δεν μπορεί να πληρώσει. Ναι. Έχει πολλά. Θα υπάρχει μια ευελιξία από τις ότι χρωστάει στη ΔΕΗ, ότι χρωστάει εκεί, ότι εργαζόμενοι είναι απλήρωτοι. Για οφειλές μέχρι 50.000, πώς θα κριθεί η βιωσιμότητα του διακανονισμού, γιατί υπάρχει αυτό, υπάρχει αυτή η πρόβλεψη στο νόμο. Έχουμε και το νόμο έτσι όπως ψηφίστηκε. Η βιωσιμότητα. Πώς μπορείτε εσείς να. Πώς μπορεί κάποιος στο υποκατάστημα του ΙΚΑ ζωγράφου, ας πούμε, να πάει και να πει θέλω διακανονισμό. Και πρέπει ο άλλος, ο επικεφαλής. Χρωστάω 70.000 ευρώ. Ναι. Και να σας πω. Ναι. Εμείς στην υπηρεσία θα πηγαίνει μια έκθεση για την αδυναμία. Και ένα σχέδιο που θα το φτιάξει ο λογιστής της εταιρείας που θα λέει: αν μου κάνεις αυτές τις δόσεις, μπορώ να πληρώσω. Μπορώ. Είμαι βιώσιμος, θα δουλέψει επιχείρηση. Θα αξιολογείται. Σας λέω απριόρι ότι αυτή η αξιολόγηση θα γίνεται με πολύ ελαστικούς όρους. Άλλωστε γιατί. Γιατί η ρύθμιση παρακάτω λέει. Ότι αυτά πηγαίνουν σε 48 δόσεις. Αν μία δόση δεν πληρώσεις, η ρύθμιση διακόπτεται. Σας λέω λοιπόν, εγώ ρωτώ, και μάλιστα ήταν και ένας διάλογος με την Τρόικα αυτό. Διάλογος που έκανε και το Υπουργείο και το ΙΚΑ, unblock. Να σας πω σε αυτό. Το μία δόση είναι λίγο γελίο όμως. Μέχρι τώρα πόσο ήταν, 2-3 δόσεις. Όχι, όχι, όχι. Στην εφορία ήταν 3 δόσεις. Εδώ πια όμως είναι ξαφνικός θάνατος. Δηλαδή, αν δεν δώσει μία δόση, θα πρέπει να τη δώσει τουλάχιστον τον επόμενο μήνα με μια ποινή, με ένα πρόστιμο 15% επί της δόσης. Αν ήταν 1.000 ευρώ, πρέπει να δώσει 1.150. Αν δεν τα δώσει το δεύτερο μήνα, απεντάζει από τη ρύθμιση. Και απεντάσσεσαι χωρίς να ξαναενταχθείς ποτέ σε αυτή τη ρύθμιση, παρά μόνο στη ρύθμιση των 12 δόσεων. Εδώ ρωτάω λοιπόν. Εκεί αναιρείται η βιωσιμότητα του διακανονισμού. Όμως εγώ μπορώ να ελέγχω την βιωσιμότητα κάθε μήνα. Έτσι. Άρα λογικό θα είμαι διαλλακτικός στο να αποδεχθώ. Ναι, σωστό. Δεν με πλήρωσε, διακόπτεται. Αυτό το πράγμα με το μαχαίρι στο. Με το αυτό, ας τους 2-3 μήνες εκεί πέρα όπως ήταν μέχρι τώρα. Αυτό, η αγορά, αυτό είναι τόσο καιρό. Έτσι λέγαμε κι εμείς. Εδώ πέρα ένα σημείο είχαμε αρνητικό. Αυτό το κάνατε 40 χρόνια. Λοιπόν, ποιες είναι οι οφειλές. Ναι. Έτσι, είναι, εκεί, εκεί ήταν η αδυναμία η δική μας. Σύμφωνοι. Και τώρα όμως με την αδυναμία τη δική μας. Κύριε διοικητά, σημαίνει ότι θα καταδικαστούν σε θάνατο εκατοντάδες επιχειρήσεις. Και είναι λόγω κρίσης. Αυτό δεν γίνεται. Αυτό. Ακριβώς λόγω κρίσης. Δύο λεφτά. Μέχρι 5.000, αν και δεν πολύ αφορά το ΙΚΑ, είναι μέχρι 100 δόσεις. Αν είστε πάνω από 5.000, 50, 60, 70.000. 48. Είναι 48 δόσεις. Ναι, όχι, οι δόσεις για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές. 31-12 είναι 48. Ισχύει μία φορά τώρα. Και πάβει να ισχύει όταν εκπληρώσει το σκοπό της. Όταν εξοφληθούν τα 31-12 του 12, πάβει να ισχύει. Μέχρι πότε έχει δυνατότητα να πάει κάποιος να δηλώσει ότι θα συμμετάσχει στην ρύθμιση. Ανά πάσα στιγμή αρχεί μέχρι 36 του 13, αρχεί να πληρώνει ανελιπώς τις εισφορές του 13.